Μία από τις απογευματινές εξορμήσεις που κάνουμε, μπήκαμε Χερσαία, ανεβήκαμε στο βουνό λιγάκι και αυτό είναι το χωριό Μυτιλινή. Έτσι λέγεται, γιατί προφανώς κάτι Μυτιλινή θα είχαν έρθει εδώ από το διπλάνο νησί. Κάμπος, Πρασινάδα. Έχουν και ένα έκδρομα σπίτι, το αφήσαν και το κάνουν θεό μεγάλο. Για να χαλάσουν. Αλλά αυτό που βλέπω παντού, όπου και να γυρίζεις, έχει και αρχαία. Αυτό γίνεται. Και εδώ η Φοφόκα με τα άστρα. Κοιτάξτε τι χαμόγελο, ούτε την Κολινό θα διαφημίζει. Έλα. Έλα. Άντε, φτάνει για σήμερα. Κατεβαίνοντας, ξέρεις, όταν πηγαίνουμε με το αυτοκίνητο, βρίσκεις δρόμους. Φτάσαμε σε ένα σημείο που βγήκαμε στη Σάμο κατευθείαν, στο βαθύ. Κοιτάξτε μια θέα από εδώ πέρα. Είναι όλο το λιμάνι. Το κροτήρι του. Και στο βάθος η Δύση. Να το δούμε και από πιο κοντά. Και φυσάει ένα αεράκι φανταστικό. Λίγο γρήγορα το έφερα, γιατί εδώ κινδυνεύω από αυτοκίνητα. Πανέμορφο. Όλη τη φασαρία θα το διάολο το κάνει εδώ. Σκάσε ρε. Φτάσαμε στην Κερβέλη. Πάτσα απέναντι μας είναι το Κουσάντασι. Τουρκικά παράλια. Εδώ έχει μια ταμπέλα που λέει απαγορεύονται φωτογραφίες. Αλλά επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση. Η βιντεοσκόπηση δεν λέει και έτσι τραβάμε. Είναι πάρα πολύ ωραίος Κολπίσκος. Έχει ωραίες ταβερνούλες. Αλλά... δεν είναι κοτεράκια μέσα. Αυτή είναι η περιοχή. Άγκυρα έπεσε. Και η θάλασσα καλή είναι. Από κάπου πιο ψηλά παίρνουμε τον κόλπο. Είναι 8 η ώρα, φανταστείτε και κοιτάξτε τι χρώματα έχει ακόμα η θάλασσα. Είμαι λίγο βραχνός. Αυτό εδώ φτάνουμε στο Ποσειδόνιο και για να προλάβουμε να μας πιάσει νύχτα
Σταματήσαμε εδώ. Κοιτάξτε, απίθανο μέρος. Τα σπιτάκια, την εκκλησία. Και είναι το πιο κοντινό σημείο με την απέραντη παραλία. Να τη διαφορά. Αν θέλετε λίγο από... Αυτό είναι στην Τουρκία. Κάτι με κύριε στα πόδια. Ανατολή του φεγγαριού. Πανσέλινο σήμερα. Αύριο είναι. Φεύγοντας από το χωριό Παλιόκαθο, ξαφνικά πίσω από τα βουνά είδαμε να φεύγει λίγο και λέγαμε είναι φεγγάρι και να το. Μπορώ να περιμένω άλλο όμως, γιατί τα φεγγάρια περνάνε, κάποιος θα με ξουρίσει αργότερα, γεια. Φτάσαμε σε μια τοποθεσία μετά το Καρλόβαση που λέγεται Ποτάμι. Σήμερα είναι, κάτσε μην μπερδευτώ, Πέμπτη. Κοντεύουμε εδώ μια εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ ωραία τοποθεσία. Καταρχήν, όπου και να περάσαμε τα νερά ήταν πεντακάθαρα, αλλά με πέτρες, και αυτό βοηθάει στο να είναι καθαρά. Yep. Τι είναι αυτό, τίποτα. Λάδος. Γύρω κατά πράσινη φύση. Συγγνώμη για διακοπή. Εδώ είναι όλη η παραλία όπως είπαμε. Εδώ έχει ένα εκκλησάκι το οποίο φαίνεται πολύ γραφικό. Κοιτάξτε τα σημεία. Και όπως έλεγα, λένε για κάτι καταράκτες. Θα πάμε και από εκεί. Πολύ ωραία ημέρα. Νερά είπαμε, νερά. Όπως καταλαβαίνετε, περπατάμε και πάμε προς τους καταράκτες. Ένα μαγευτικό τοπίο. Εντάξει, δέντρα. Μέχρι και έλατα έχει.
Έχει χαθεί βέβαια ο ήλιος από παντού, είναι σκιά. Κάτι λέει για καταράκτες, αλλά κάτι ακούγεται γρήγορα, λένε κάτι νεράκια εδώ τρέχουν. Σαν ένα ήσυχο ήσυχο ποταμάκι. Ναι. Κάτσε να δεν έχω βγάλει τίποτα ακόμα. Θα πάμε και πιο πάνω. Γυρίμισα το κορμάκι μας από τη ζέστη. Επίτηδες δεν μιλάω. Είναι κάνα πεντάλεπτο περπατάμε και έχουμε το ποταμάκι εδώ. Α, νησί και έχει, και έχει ποτάμι και έχει τέτοια βλάχη. Συνεχίζουμε το μονοπάτι. Πολύ πασίγουρο, πολύ πασίγουρο, καλά τα. Δεν με ξέρουν πολύ, δεν με παίρνουν το τηλέφωνο. Άμα είναι καλά, άμα είναι τέλειο, δεν ξέρουν το πολύ το τηλέφωνο. Κατάλαβα. Δεν το ξέρεις κανένα, τότε συνεχίσουν είναι άμα βρεις, όχι οι τριμμένες ευκαιρίες. Σύπως, εδώ δεν συνεχίσουν. Ναι, σούπερ. Άμα βρει, άμα έχει νούμερα, έχει πολύ ωραία πράγματα. Μια χαρά. Μια χαρά. Ένας μικρός βούφυλας.